Η αλήθεια είναι ότι η απομάκρυνσή σας από το Υπουργείο αποτέλεσε έκπληξη ακόμα και για τους συνεργάτες σας. Εγώ θέλω να μου πείτε, για σας ήταν έκπληξη, το περιμένατε? Και εάν όχι, γιατί νομίζω κανένας δεν το περίμενε, τι ήταν αυτό που θεωρείτε ότι συνετέλεσε σε αυτή την απομάκρυνση? Η σύγκρουση με τα συμφέροντα? Κυρία Αναστασάκη, εγώ δεν είμαι ούτε πρίγκιπας, ούτε στέλεχος, ούτε στρατηγός. Εγώ είμαι ένας στρατιώτης του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ιδρύθηκε. Δεν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε όταν έγινα υπουργός, ούτε όταν άνοιξαν τα φώτα και μπήκαν πολλοί. Υπ' αυτή την έννοια θεώρησα τη θέση αυτή σαν ένα καθήκον απέναντι και στο πολιτικό μου φορέα, αλλά και στους πολίτες και στην κοινωνία. Προσπάθησα να τα αποκριθώ σε αυτό το καθήκον. Αυτοί που έχουν την ευθύνη έκριναν ότι έπρεπε να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Το αποδέχομαι. Αυτή είναι η. Ρωτήσατε λειτουργία. Ποτέ γιατί? Δεν μου δοθήκανε πολιτικές απαντήσεις που να εξηγούν το γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι κανένας είναι αναντικατάστατος, ούτε θεωρώ ότι ο Αλεξιάδης είναι η αρχή και το τέλος του Υπουργείου Οικονομικών. Υπήρχε Υπουργείο Οικονομικών που δούλευε και πριν τον Αλεξιάδη και θα δουλέψει και μετά τον Αλεξιάδη. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη για αυτό που κάνει στην πολιτική και, όπως είπα και πριν, δόξα τω Θεώ, μπόρεσα να καταγράψω το τι έγινε σε αυτούς τους 15 μήνες. Καλά, δε σας, έτσι, δεν μπήκατε στη διαδικασία να ρωτήσετε, να απορρίσετε κάποια στιγμή? Όταν ένας άνθρωπος πράττει ως πρέπει, κοινά αποδεκτό το καθήκον του και κάνει πράγματα έτσι και πρωτοποριακά. Πολλοί μίλησαν για πρωτοποριακές μεθόδους, για πράγματα, για σκέψεις και τα λοιπά που μπορεί να μην είναι ευνοϊκές, αλλά τουλάχιστον έχουν μία μορφή διαφορετική από τις συνηθισμένες. Δεν μπήκατε στη διαδικασία να πείτε γιατί απομακρύνομαι από ένα υπουργείο στο οποίο έχω δείξει ότι μπορώ να αντεπεξέλθω? Εγώ είμαι 30 χρόνια υπάλληλος, είμαι 30 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρω σκοτεινές γωνίες, ολισθηρούς διαδρόμους, προσωπικές καταστάσεις, συμφέροντα, ισορροπίες. Με αυτά τα πράγματα ποτέ δεν συμβιβάστηκα. Συγκρούστηκα είτε από τη θέση του υπαλλήλου, είτε από τη θέση του συνδικαλιστή, είτε από τη θέση του αναπληρωτή υπουργού. Ούτε υπήρχε περίπτωση να συμβιβαστώ για οποιονδήποτε λόγο. Ήξερα πολύ καλά το τι έκανα, ήξερα το τι ρίσκα έπαιρνα, δεν μετάνιωσα γι' αυτά.